ποδοσφαιρική διοργάνωση. Θυμάστε την περασμένη εβδομάδα, εκείνη την μικρή κοπελίτσα, την Θέκλα Νεάρχου, η οποία ταξίδεψε στο Μουντιάλ στον εναρκτήριο αγώνα, σαν συνοδός ποδοσφαιριστή. Ήταν η μεγάλη νικήτρια σχετικού διαγωνισμού των McDonald's. Την είδαμε στην περασμένη μας εκπομπή ενώ έφευγε. Θα την δούμε σε αυτή την εκπομπή κατά την άφηξή της. Σας είχαμε υποσχεθεί ότι θα την έχουμε μαζί μας για να μας μεταφέρει τις εμπειρίες της. Εύχομαι να πάω καλά στη Γερμανία και να έρθω. Να έρθουν όλα βολικά. Ναι. Και όλα πήγαν καλά, όπως επιθυμούσε και ευχόταν η μικρή Θέκλα, η οποία επέστρεψε από τη Γερμανία κουβαλώντας πρωτόγνωρες εμπειρίες. Το αυθεντικό της χαμόγελο ομολογούσε πολλά. Η Θέκλα Νεάρχου πήγε στη Γερμανία σαν νικήτρια σχετικού διαγωνισμού των εστιατορίων McDonald's για να είναι συνοδός ποδοσφαιριστή κατά την είσοδο των ομάδων σε ένα αγώνα του παγκοσμίου κυπέλου. Και στην Θέκλα έπεσε ο κλήρος να είναι συνοδός στον εναρκτήριο αγώνα του Μουντιάλ στις 9 Ιουνίου, όπου αντίπαλες ομάδες ήταν η Εθνική Γερμανίας και η αντίστοιχη της Κωνσταρίκα. Η γλυκιά Κυπριοπούλα κρατούσε από το χέρι τον ποδοσφαιριστή της Κωνσταρίκα, Ντάνι Φονσέκα Μπράβο. Κατάλαβα ότι ένιωθε άγχος, γιατί το χέρι του έτρεμε μόλις τον κρατούσα. Μπράβο και δεν του είπες μην αγχώνεσαι, όλα θα πάνε καλά. Όχι. Έστω και στα ελληνικά και ας μην καταλάβαινε. Όχι. Δεν του είπες τίποτα, απλά κοιτάζεις μπροστά σου. Ναι. Η αγωνία και το άγχος λοιπόν πίεζαν περισσότερο τον Κωνσταρικανό ποδοσφαιριστή και λιγότερο τη Θέκλα, στα παιδικά μάτια της οποίας περνούσαν συγκλονιστικές εικόνες. Επειδή είναι ντροπαλή, φοβόμουν μην ξέρεις τελευταία στιγμή, αλλά τα κατάφερε, βγήκε, είναι πάρα πολύ ντροπαλή. Βγήκε και μου είπε ότι έβλεπε την κάμερα ακριβώς απέναντι της, ενώ δεν ήξερε ότι ταυτόχρονα την έδειχνε το white screen. Εγώ πρόλαβα να την αποθανατήσω από τη μεγάλη οθόνη. Η μητέρα της Θέκλας καταθέτει όμως και τη μαρτυρία της για όσα ήδη βίωσε στον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ, αλλά και για το άψογο της αποστολής των McDonald's. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ήταν κάτι ξεχωριστό, γιατί δεν ήταν οποιοδήποτε αγώνας, ήταν η έναρξη. Να μιλήσουμε και λίγο για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Τρομερή, ήταν τρομερή. Είχαν τραγουδίστρια, είχαν υπράξτον. Είδαμε τις διάφορες σημαίες των χωρών που θα λάβανα μέρος. Οι οπαδοί της Κωνσταρίκας στη μια πλευρά και το υπόλοιπο στάδιο Γερμανία. Όπως φάνηκε και από την τηλεόραση. Ναι, ναι. Μας είχαν σημαίες κάτω από τα καθίσματα, δηλαδή οι οποίες σημαίες τις χρησιμοποιούσαμε όλοι και γι' αυτό βγήκαν εκείνα τα χρώματα. Και τα διαφορετικά χρώματα. Ναι. Καθόμασταν
σε κάποια γωνιά, ακριβώς από πάνω από κάποια σύραγγα, όχι τη σύραγγα των παιχτών, και μπορούσαμε να έχουμε καλή θέα και όταν έβγαιναν οι παίχτες και όταν σκόραραν. Και ήμασταν ακριβώς απέναντι από τη μεγάλη οθόνη. Η Θέκλα ανέβηκε μετά την είσοδο της, ανέβηκε και κάθεσε δίπλα σου. Ναι, είχαν κρατήσει θέση ακριβώς δίπλα. Και ήρθε κάθεσε εκεί και ήταν όλα τα παιδιά εκεί μαζί. Για να ευχαριστήσουμε, αγάπη μου. Το McDonald's. Πες μου, δεν είναι Δεν τους είδαμε ακόμα, δεν επικοινωνήσαμε ακόμα μαζί τους, αλλά τους ευχαριστούμε πραγματικά. Ήταν άψογα οργανωμένα. Ήταν άψογα οργανωμένα και πρέπει να παραδεχτούμε. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που το κερδίσαμε. Εμείς δεν έχουμε παρά να προτρέψουμε τη μικρή Θέκλα να φυλάξει ζεστά τις στιγμές που έζησε στο Μουντιάλ, αλλά και να πούμε και ένα μπράβο στα McDonald's, γιατί έδωσαν μια τέτοια υπέροχη ευκαιρία σε ένα παιδάκι από την Κύπρο. Και από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στο τρίτο Παγκόσμιο Φοιτητικό Πρωτάθλημα Beach Volley, πετόσφαιρα παραλίας, το οποίο διεξάγεται τούτες τις μέρες στο νησί μας. Πολύ μεγάλη διοργάνωση. Ο Δήμος Παραλιμνίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, οι υποστηριχτές αυτής της μεγάλης προσπάθειας, η οποία δυστυχώς περνά στα ψηλά της προβολής, λόγω βέβαια Μουντιάλ. Εμείς την προσέξαμε και πάμε να δούμε πρώτα τα στιγμιότυπα από την τελετή έναρξης. Αξίζει τον κόπο να ακούσουμε και κάποια όμορφα πράγματα που υπόθηκαν εκεί. Αθλητές και αθλήτριες. Η οργανωτική